πρέπει να ξοδέψουμε χρήματα όσο ακόμα προλαβαίνουμε. Και ναι, μπορεί να μην βγάζει νόημα, γιατί παιδιά συνήθως εδώ λέμε πως να αποταμιεύσουμε ή να βγάζουμε περισσότερα χρήματα. Ωστόσο, αν δεν ξοδέψουμε, θα φάμε πρόστιμο. Και εξηγώ. Κάθε πολίτης της Ελλάδας πλέον με νόμο πρέπει να ξοδεύει το 30% του εισοδήματος με χρήση κάρτας. Βέβαια, αν το ενίκιο, οι φόροι κτλ. Φτάνουν το 80% του εισοδήματός μας και δεν έχουμε άλλα να ξοδέψουμε και ξοδεύουμε μόνο το 20%, μαντέψτε. Το κράτος νομίζει ότι κλέβουμε. Τέλειο. Και αν δεν καταφέρουμε να πιάσουμε το 30%, πληρώνουμε πρόστατο το φόρο 22% στη διαφορά. Δηλαδή, αν για παράδειγμα βγάζουμε 10.000 ευρώ το χρόνο και αντί για 3.000 ευρώ δαπάνες μέσω κάρτα κάνουμε 2.000 ευρώ δαπάνες, θα πληρώσουμε 22% φόρο στα 1.000 ευρώ που δεν ξοδέψαμε, δηλαδή θα πληρώσουμε και 220 ευρώ επιπλέον. Κάντε σε αυτό βίντεο σε κάποιον ή κάποια που πρέπει να το δει και κάπου εδώ επιτέλους τουλάχιστον να ευχαριστήσουμε και την πλατφόρμα της Freedom 24 που υπάρχει και μας ενημερώνει για αυτά τα πράγματα και έχω αφήσει και το link μου στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Αν το χρησιμοποιήσετε, πάρτε και την πρώτη σας δωρεάν μετοχή 800 ευρώ, αν είστε άνω των 25. Φίλια πολλά.